τι είναι θεϊκή φύση, τι είναι ανθρώπινη φύση, υπάρχει διαφορά μεταξύ τους. Μα ήδη σας το είπα στην προηγούμενη απορία. Βεβαιότατα, διότι η θεϊκή φύση είναι άκτιστος και συνεπώς αφανής εις τα κτίσματα. Ξέρετε ότι την θεία φύση ούτε είδαν οι άγγελοι, ούτε δίνονται να την δουν ποτέ. Η κτίση ουδέποτε θα δει την ουσία του Θεού, τη θεία φύση, ουδέποτε. Αν μου πείτε τότε τι βλέπουμε ή τι θα δούμε. Θα δούμε το Θεό, λέει η Αγία Γραφή. Λέει δύο πράγματα η Αγία Γραφή. Θεόν ουδείς ποτέ αιώρακε. Κανείς ποτέ δεν είδε τον Θεόν. Ουδέ ειδήν δύναται, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ούτε μπορεί να ειδεί. Και όπως άλλα σημεία λέγουν, θα δούμε το Θεό. Ούτε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Πού αναφέρεται αυτό? Στην ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και στις θείες ενέργειες. Είδε, λέγει ο Μωυσής, τον Θεόν, Θεόπτης. Τι είδε? Τη θεία δόξα, την άκτιστον ενέργεια του Θεού. Δεν είδε την ουσία. Ώστε λοιπόν βλέπουμε, παιδιά, ότι η φύση του Θεού είναι αφανής. Η ανθρωπίνη φύση, η ανθρωπίνη, επειδή είναι κτίσμα, προφανώς διαφέρει, τι να σας πω. Αν πω άπειρα, ίσως να φτάνα σε ένα σημείο να, δεν ξέρω, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μια σταγόνα, λέει, είναι οι αμαρτίες του ανθρώπου μπροστά στον ωκεανό της, του ελέους του. Τι λέγω, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο ωκεανός έχει πέρατα, ενώ πέρατα δεν έχει η θεία ευσπλαχνία. Έτσι τα λέγα κι εγώ. Υπάρχει διαφορά, μα δεν μπορούμε τίποτα να συγκρίνουμε. Δεν υπάρχει τρόπος να συγκρίνουμε την φύση, την κτιστή, από τη θεία φύση, την άκτιστο. Αυτή είναι η διαφορά.